Ξεκινάμε. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το mountain bike cross country. Θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του ποδηλάτου, τη χρήση του, τον εξοπλισμό που απαιτείται για να κάνεις mountain bike cross country και τέλος την αγωνιστική του μορφή. Το cross country είναι το πιο διαδεδομένο είδος ορεινής ποδηλασίας ανά τον κόσμο. Γιατί αυτό? Πολύ απλά, γιατί αυτό το ποδήλατο έχει τη μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα. Μπορείς να το χρησιμοποιείς για την καθημερινή σου μετακίνηση ή για τη χρήση που πραγματικά προορίζεται, δηλαδή την γοργή κίνηση σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως εν αντιθέση με το downhill, το cross country είναι για πιο ήπιο τερέν. Φυσικά όμως αυτό δεν το κάνει ανίκανο να κινηθεί γοργά και σε πιο τραχή τερέν. Η άνεση φυσικά είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με το downhill ή το enduro. Η τεχνολογία μας έχει δώσει μια ευρία γκάμα επιλογών τόσο ποδηλάτων όσο και εξοπλισμού. Από τα παλιά χρόνια ξεκινήσαμε με 26 ίντσες τροχούς, περάσαμε στους 29, έχοντας και κάποια υβρίδια πλέον 27,5, μίξ 27,5-29. Το πιο διαδεδομένο πλέον είναι οι 29 ίντσες στροχούς, λιγότερο οι 27,5 και πλέον κάποιος μπορεί να πει ότι έχουν πεθάνει πλέον τα 26. Τα cross country ποδήλατα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη κυρίως εμπρόσιας ανάρτησης, συνήθως 100 mm διαδρομής, ενώ υπάρχει και η επιλογή του full suspension ποδηλάτου, πάντα στην κατηγορία cross country, όπου έχει και μπροστά και πίσω ανάρτηση αντίστοιχου μήκους. Όσον αφορά τη μετάδοση του ποδηλάτου, έχουμε μία σημαντική εξέλιξη. Περάσαμε από τους 3 δίσκους που υπήρχε τα παλιότερα χρόνια στους 2 δίσκους, ενώ πλέον τίνει να καθιερωθεί ο μόνος δίσκος μπροστά. Αντίστοιχη εξέλιξη έχουμε και στα οπίστια γρανάζια. Το πλήθος τους όλο και αυξάνεται, έχοντας φτάσει πλέον και τις 12 οπίστιες ταχύτητες. Θα σας αναφέρω πλέον ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε επίπεδο να έχουμε και ηλεκτρονικές ταχύτητες. Όσον αφορά την πέδηση του ποδηλάτου, έχουμε μεταπηδήσει πλέον από την παλαιού τύπου τεχνολογία που ήταν τα V-brakes στα δισκόφρενα. Αυτά δε διαχωρίζονται σε μηχανικά και υδραυλικά, με τα δεύτερα να έχουν την απόλυτη κυριαρχία. Στον τομέα ελαστικών ποδηλάτου θα δούμε διαστάσεις από 2,0 έως και 2,3 να χρησιμοποιούνται στο cross country. Αυτά θα τα δούμε επίσης σε σειρμάτινες εκδοχές ή και διπλωτά. Και πάλι, η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που κυριαρχεί και τα θετικά του είναι ότι συνήθως είναι tubeless. Και τι σημαίνει tubeless? Πολύ απλά, δεν υπάρχει σαμπρέλα. Θα μου πείτε πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Με 4 απλά πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα ελαστικό το οποίο να είναι tubeless. Εν συνεχεία, πρέπει να στεγανοποιήσουμε το στεφάνι μας και εκεί χρησιμοποιούμε ειδικές στενίες tubeless. Επίσης, για να διατηρηθεί αυτή η στεγανοποίηση, χρειαζόμαστε βαλβίδα. Μία ειδική βαλβίδα η οποία στεγανοποιεί το στεφάνι μας. Τέλος, προσθέτουμε υγρό μέσα στο ελαστικό μας για να πάει να κλείσει τυχόν τρύπες που θα ανοίξουν όσο εμείς κινούμαστε σε κακοτράχαλο τερέν ή με αγκαθάκια. Έτσι, πετυχαίνουμε το απόλυτο αποτέλεσμα και δεν φοβόμαστε για σκασμένα ελαστικά. Το βασικότερο μέρος του ποδηλάτου αυτού είναι το πλαίσιο, το οποίο είναι κατασκευασμένο με κύριο γνώμονα να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό. Τα υλικά που επικρατούν πλέον είναι το αλουμίνιο και το ανθρακόνιο. Η γεωμετρία του δε έχει κύριο γνώμονα την ύψιστη αναρριχητικότητα, την εναλλαγή κατευθύνσεων και την άμεση μεταφορά δύναμης. Για να επιτευχθούν λοιπόν αυτά, θα παρατηρήσουμε σε αυτά τα ποδήλατα μεγάλες μοίρες στο κούτελο του ποδήλατου, μεγάλες αρνητικές μοίρες στο λαιμό του ποδήλατου και πολύ μαζεμένα οπίσια τρίγωνα ή chainstays. Ας πούμε τώρα και δύο λόγια για την αγωνιστική μορφή αυτού του είδους ποδηλασίας.
Δεν σας κρύβω πως έχω γεμίσει με εκατοντάδες εικόνες αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, μιας και 21 χρόνια από τη ζωή μου τα έχω αφιερώσει στον πρωταθλητισμό αυτού του είδους ποδηλασίας. Από το 1996 είναι το μόνο αγώνισμα ορεινής ποδηλασίας το οποίο έχει ενταχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν σπορ, η ορεινή ποδηλασία απαιτεί έναν πολύ ολοκληρωμένο αναβάτη τόσο από άποψη φυσικής κατάστασης όσο και τεχνικής. Θα συναντήσουμε 4 βασικά είδη αγώνων cross country, με τον κυρίαρχο να είναι το Ολυμπιακό τύπου cross country ή αλλιώς XCO. Κατά αυτόν τον αγώνα, οι αθλητές παίρνουν κοινή εκκίνηση σε μια κυκλική διαδρομή μήκους συνήθως 5 με 6 χιλιόμετρα. Νικητής είναι αυτός που θα περάσει πρώτος στη γραμμή τερματισμού. Η δεύτερη κατηγορία αγώνων είναι ο μαραθώνιος ορεινής ποδηλασίας ή αλλιώς XCM. Και σε αυτόν τον αγώνα έχουμε κοινή εκκίνηση των αθλητών, αυτή τη φορά όμως είτε σε κυκλική είτε σε διαδρομή από σημείο σε σημείο ή αλλιώς point to point. Χαρακτηριστικό αυτού του αγώνα είναι η κάλυψη μεγάλης απόστασης άνω των 50 χιλιόμετρων και πάλι ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού είναι ο νικητής. Μία άλλη διασκεδαστική μορφή αγώνα με cross country είναι το Eliminator ή αλλιώς XCE. Σε αυτή τη μορφή αγώνα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δεν έχουμε κοινή εκκίνηση όλων των αθλητών, αλλά 4-4. Αυτοί καλούνται να αγωνιστούν σε πολύ λίγα μέτρα αγώνα και ο τελευταίος που θα περάσει από αυτούς τους 4 τη γραμμή τερματισμού βγαίνει εκτός αγώνα. Μία νέα διασκεδαστική μορφή που θα δούμε με ποδήλατα cross country είναι το short track. Οι αγώνες short track έχουν προσταθεί στο καλεντάρι αγώνων με κύριο γνώμονα την αύξηση της τηλεθέασης. Και γιατί αυτό? Οι αγώνες αυτοί διενεργούνται σε μία πολύ μικρή διαδρομούλα, κάνοντας πολλούς γύρους και έτσι έχουμε πλούσιο θέαμα για τον τηλεθέατη. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρουμε τον βασικό εξοπλισμό που πρέπει να φέρει ένας ποδηλάτης ορεινής ποδηλασίας. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το κράνος. Αυτό θα μας προστατεύσει από μία ενδεχόμενη πτώση, αλλά και από χαμηλά κλαδιά ή άλλα εμπόδια που θα συναντάμε στη διαδρομή μας. Ένα άλλο αξεσουάρ είναι τα γυαλιά ηλίου, τα οποία όχι μόνο θα μας προστατεύσουν από τον ήλιο, αλλά και από εμπόδια που θα βρούμε στη διαδρομή μας, όπως χαμηλά κλαδιά, έντομα και άλλα. Ένα άλλο αξεσουάρ που θα σας βοηθήσει είναι τα γάντια. Τα γάντια δεν θα μας δώσουν μόνο μία πολύ καλή λαβή τιμονιού αλλά και άνεση λόγω του τζέλ που χρησιμοποιούν στο κάτω μέρος, αλλά και σε μία ενδεχόμενη πτώση θα μας προστατεύσουν. Επίσης, ο κατάλληλος ρουχισμός είναι το παν για μία άνετη και ευχάριστη βόλτα. Οπότε χρησιμοποιήστε ειδικά ποδηλατικά ρούχα, τα οποία είναι από διαπνέον υλικό και θα σας κρατήσουν στεγνούς και προστατευμένους. Τα ειδικά ποδηλατικά ρούχα είναι ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν την άνεση της βόλτας μας. Διαπνέοντα υλικά, μας κρατάνε στεγνούς. Όσον αφορά τα shorts και το μαξιλαράκι που έχουν αυτά, μας αυξάνουν την άνεση πάνω στη σέλα, ενώ επίσης μας επιτρέπουν να κινούμαστε πάνω από τη σέλα, ανάλογα με το έδαφος, με ασφάλεια. Τέλος, για τους χρήστες clipless πεταλιών ή αλλιώς κουμποτών, είναι απαραίτητα τα ειδικά παπούτσια για να κουμπώνουν πάνω σε αυτά τα πετάλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι πάνω στο βουνό, είτε έχετε tubeless είτε όχι, μπορεί να σας πιάσει λάστιχο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είστε σωστά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόβλημα και να γυρίσετε στον προορισμό σας. Για το λόγο αυτό, μην παραλείψετε να έχετε μαζί σας μία σαμπρέλα, εξολικής ελαστικού και μία φουσκωτήρα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Εάν ναι, κάντε ένα like και ένα subscribe για να μην χάσετε κανένα επερχόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, είτε λίγο είτε πολύ, να ποδηλατείτε.